καλούμε τα μέσα να ανακοινώσουμε κάτι σημαντικό, χειροπιαστό που έχουμε για τον Δήμο μας. Έτσι και σήμερα είχαμε υποβάλει μία πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης από το καλοκαίρι που αφορούσε το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας και τις προηγούμενες μέρες έγινε η απόφαση ένταξης όπου εντάχθηκε η πρότασή μας για έργο οδικής ασφάλειας, δύο υποέργα. Το ένα υποέργο είναι ασφαλτοστρώσεις ουσιαστικά προϋπολογισμού 1.860.000 ευρώ και το δεύτερο υποέργο είναι οδοφωτισμός και έξυπνες διαβάσεις προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική ένταξη για το Δήμο μας. Όπως έχω πει και άλλες φορές, χρήματα για ασφαλτοστρώσεις, αστικές ασφαλτοστρώσεις, δηλαδή εντός οικισμών, δεν είχαν δοθεί ποτέ ως σήμερα από τα πολιτεία, από τα αρμόδια Υπουργεία και ήταν ένα θέμα που είχαμε και το έχω πει πολλές φορές ότι ο Δήμος προσπαθούσε κάθε χρόνο να κάνει ασφαλτοστρώσεις με χρήματα δικά του, με ιδίους πόρους, τα οποία είναι λίγα τα χρήματα όπως γνωρίζουμε. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό γιατί με αυτό το έργο, το οποίο εντάχθηκε όπως είπα τις προηγούμενες μέρες και τις αμέσως επόμενες μέρες θα βγει η δημοπρασία, ο διαγωνισμός, ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός στον αέρα και προσδοκούμε ότι το καλοκαίρι, στις αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, έτσι λέει και η απόφαση ένταξης, είμαστε σε θέση να υπογράψουμε σύμβαση έτσι ώστε να αρχίσουν να αποκαθίστανται οι δρόμοι στην πόλη μας. Μιλούμε για 58 δρόμους της Τρίπολης, έχω εδώ τη λίστα, και 10 δρόμους περίπου σε κάποια από τα μεγάλα χωριά μας, όπως το Λεβίδι, η Βλαχέρνα, η Νεστάνη κλπ. Με αυτό το έργο λοιπόν, το υποέργο μάλλον που αφορά τις ασφαλτοστρώσεις, θα αποκατασταθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των δρόμων της Τρίπολης και των μεγάλων χωριών. Όπως έχω πει και νομίζω είναι μια πραγματικότητα την οποία τη βιώνουμε όλοι οι πολίτες, η κατάσταση των δρόμων της πόλης μας δεν είναι καλή. Γιατί δεν είναι καλή η κατάσταση των δρόμων? Γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές, για πολλά χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια, και αυτό το γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, δεν γίνονταν ασφαλτοστρώσεις στην πόλη. Εμείς τα 3 χρόνια αυτά που είμαστε διοίκηση, κάθε χρόνο κάνουμε με τα χρήματα που μπορούσε να διαθέσει ο Δήμος, τα οποία όπως είπα και στην αρχή δεν ήταν πολλά, κάνουμε κάποιες ασφαλτοστρώσεις, αλλά όταν έχουν μείνει για 10 χρόνια περίπου οι δρόμοι χωρίς να ασφαλτοστρωθεί κανένας και άλλοι δρόμοι πολύ περισσότερα χρόνια, η κατάσταση δεν ήταν καλή. Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα, σχεδόν από πέρυσι, γίνεται το έργο του φυσικού αερίου, ένα έργο υποδομής βέβαια για την πόλη μας, αλλά είναι αλήθεια ότι κάνει ζημιά στους δρόμους. Η αποκατάσταση που γίνεται πάντα είναι ένα μπάλωμα, ποτέ δεν μπορεί να γίνει ένας δρόμος όπως ήταν. Άρα η κατάσταση των δρόμων έχει επιδεινωθεί. Αυτό το γνωρίζουμε. Θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι ζητούμε συγγνώμη για την κατάσταση των δρόμων, ειδικά τώρα που γίνεται το έργο του φυσικού αερίου. Ζητούμε την κατανόηση όλων των συμπολιτών μας. Είναι αυτονόητο ότι το έργο του φυσικού αερίου έπρεπε να γίνει. Είναι έργο της πολιτείας καταρχάς, δεν είναι έργο του Δήμου. Έπρεπε να γίνει. Το φυσικό αέριο το ζητούσε η πόλη μας και η περιοχή μας, η βιομηχανική περιοχή, οι επιχειρηματίες, οι οικιακοί καταναλωτές για πάρα πολλά χρόνια. Υλοποιείται αυτό το έργο. Όμως το έργο αυτό δημιουργεί και τα προβλήματα που είπαμε στους δρόμους της πόλης. Με το έργο αυτό που εντάσσεται τώρα θα υπάρξει πλήρης αποκατάσταση σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό δρόμων, είπα περίπου 60 δρόμοι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αποκατάσταση των δρόμων θα γίνει σε συνεννόηση με το έργο του φυσικού αερίου, γιατί ξέρετε το έργο του φυσικού αερίου ολοκληρώνεται το δίκτυο το αρχικό τώρα, αλλά όταν θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για να βάζει ο κάθε άνθρωπος στην πολυκατοικία που μένει, στο σπίτι που μένει, στο μαγαζί του κλπ, θα γίνουν και οι κάθετες τομές στους δρόμους. Άρα θέλω να πω ότι οι δρόμοι αυτοί και το έργο αυτό θα ξεκινήσει και θα γίνεται σταδιακά από το καλοκαίρι και μετά δεν θα γίνει όλο μαζί, πάντα σε συνεννόηση με την εταιρεία που κάνει το έργο του φυσικού αερίου, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να φτιάξουμε ένα δρόμο και σε ένα μήνα να πάει μετά η εταιρεία φυσικού αερίου ή ο ΤΕΙ ή οποιοδήποτε άλλος και να τον χαλάσει. Επειδή όμως το έργο του φυσικού αερίου θα γίνεται όλη τη χρονιά φέτος και ανάλογα με τις αιτήσεις μπορεί να συνεχίσει και την επόμενη χρονιά, σε συνεννόηση μαζί τους, όποιοι δρόμοι τελειώνουν από αυτούς και δεν πρόκειται να ξανασκάψουν, θα τους κάνουμε εμείς, φτιάχνουμε έτσι ώστε να γίνει και να μείνουν οι δρόμοι για πολλά χρόνια.
Δεν ισχύει το ίδιο για τα χωριά που είπα, Λεβίδη, Βλαχέρνα, Νεστάνη κλπ. Επειδή εκεί δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου. Αυτό μόλις θα υπογράψουμε σήμερα, θα ξεκινήσουμε από τα χωριά αυτά, τα μεγάλα χωριά, για να φτιάξουμε τους δρόμους, σημαντικούς δρόμους και εκεί αρκετούς δρόμους στα χωριά αυτά τα μεγάλα, για να μπορέσουμε να έχουμε, γιατί εκεί έχουν να πέσουν ασφαλτοστρώσεις πάνω από 20 χρόνια, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την. Τους δρόμους όπως πρέπει, κυρίως για να υπάρχει οδική ασφάλεια στους πολίτες, αλλά και πιο ευκολία στην μετακίνηση. Παράλληλα, όπως είπα, υπάρχει και το δεύτερο έργο του οδοφωτισμού. Θα γίνουν σε κάποιους δρόμους νέα φωτιστικά, εκεί που δεν υπάρχουν, εννοείται, όπως και κάποιες έξυπνες διαβάσεις για να διευκολύνουμε την κίνηση όπου υπάρχουν σχολεία κλπ. Επομένως, είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή. Και όπως έχω πει, στόχος της δικής μας Δημοτικής Αρχής είναι συνεχώς ό,τι προσκλήσεις υπάρχουν σε οποιαδήποτε χρηματοδοτικά εργαλεία να κοιτάζουμε να υποβάλουμε προτάσεις όπως υποβάλαμε αυτή το καλοκαίρι και άλλες που αναμένουμε τις εγκρίσεις. Και να πω εδώ ένα ευχαριστώ μεγάλο σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, στις τεχνικές υπηρεσίες, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, οικονομικές υπηρεσίες, γιατί αυτή είναι η δουλειά που έγινε από τις υπηρεσίες του Δήμου και αυτή. Όπως και άλλες πολλές εντάξεις έργων. Και κυρίως να πω ευχαριστώ και για τη δουλειά που κάνανε, αλλά κυρίως για την ποιότητα της δουλειάς, γιατί ξέρετε αυτά τα προγράμματα είναι ανταγωνιστικά. Κάπου 80 δήμοι μπήκαν από τους 330 που είναι, που σημαίνει ότι η δουλειά που είχε κάνει οι υπηρεσίες του Δήμου είναι καλή και γι' αυτό εγκρίθηκαν αυτά τα έργα. Και όπως έχω πει και άλλη φορά αυτές τις προτάσεις, και όπως έχω πει και άλλη φορά έως σήμερα, ότι οποιασδήποτε προτάσεις έχουμε υποβάλει, έχουμε επιτυχία, θα έλεγα, όσον αφορά τις εγκρίσεις, σχεδόν 100%. Δηλαδή, όλες τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει σε πολλά ανταγωνιστικά προγράμματα, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης κλπ., έχουν εγκριθεί. Αυτό δείχνει την ποιότητα της δουλειάς που γίνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί όλα αυτά γίνονται με μελέτες των υπηρεσιών του Δήμου και όχι με μελέτες που πληρώνουμε από εδώ και από εκεί. Επομένως, είναι σημαντική και θέλω να το πω αυτό, γιατί είναι μια υποχρέωση της και εμένα ως Δήμαρχος, αλλά και της Δημοτικής Αρχής, η άριστη αυτή συνεργασία με τις υπηρεσίες αποδίδει, φέρνοντας, όπως έχω πει πολλές φορές, με προτάσεις που έχουμε υποβάλει, χρήματα στο Δήμο μας, που ήδη τα χρήματα που έχουν έρθει, το έχω πει και άλλη φορά και αυτό αποδεικνύεται βέβαια με στοιχεία, αποτελούν ήδη ρεκόρ χρημάτων που έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε για διάφορα έργα από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και βέβαια συνεχίζουμε, αναμένουμε και άλλη ένταξη, έχει εγκριθεί, απλά περιμένουμε το τυπικό που αφορά τις αναπλάσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα πολλά που ετοιμάζουμε και υποβάλλουμε προτάσεις και περιμένουμε αξιολογήσεις και πιθανές εγκρίσεις. Κύριε Τζουμή, για πείτε μας λίγο. Πόσα έργα ο Δήμος Τρίπολης μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδας 2.0 έχουν συμβασιοποιηθεί, όχι ενταχθεί. Ακούμε πολλά. Σε μια πιθανή πολιτική αλλαγή της χώρας, μια νέα άλλη κυβέρνηση θα παγώσει τα πάντα όσον αφορά τα έργα που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα γίνει επανακατανομή των σχεδίων των πόρων των θεμάτων. Τι αγγίζει το Δήμο Τρίπολης σε αυτό το κομμάτι, αν τον αγγίζει κάτι, πόσα δηλαδή έχουν συμβασιοποιηθεί και δεν κινδυνεύουν. Ακούστε να δείτε, κύριε Ζαρμπαλά. Το Ταμείο Ανάκαμψης ξεκίνησε και έβγαλε τις πρώτες προσκλήσεις πέρυσι, τέτοια εποχή. Έβγαλε μία πρόσκληση για αναπλάσεις, η οποία υποτίθεται, σύμφωνα με αυτό που έλεγε το Ταμείο Ανάκαμψης, θα έπρεπε μέχρι πέρυσι τον Ιούλιο να έχουμε δημοπρατήσει το έργο, τα έργα. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε δεν έχει υπογραφεί η απόφαση ένταξης. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι έχει περάσει από τις επιτροπές και έχει εγκριθεί και περιμένουμε το τυπικό της απόφασης ένταξης. Επομένως, αφού δεν έχουμε απόφαση ένταξης, δεν έχουμε δημοπράτηση, δεν έχουμε. Έτσι. Το ίδιο ισχύει και γι' αυτό. Ήταν πέρυσι το καλοκαίρι, υποτίθεται ότι θα γινόταν πιο γρήγορα. Η απόφαση ένταξης βγήκε την Πέμπτη, προχθές. Άρα και αυτό το έργο, όπως σας είπα, προχωράει για δημοπράτηση στις επόμενες μέρες, άρα δεν έχουμε σύμβαση. Σύμβαση εδώ προσδοκούμε να κάνουμε τον Ιούνιο. Γιατί υπάρχουν, όπως έχω πει πολλές φορές, από τη στιγμή που κάνεις δημοπράτηση μέχρι που φτάσει στη σύμβαση, επειδή υπάρχει μια διαδικασία γραφειοκρατική, θέλει τρεις μήνες. Υπάρχει το έργο των ΚΕΠ, το οποίο και αυτό το έχουμε δημοπρατήσει. Αυτές είναι οι προσκλήσεις που έχει βγάλει ως σήμερα το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα, απαντώντας την ερώτησή σας, δεν έχουμε συμβασιοποιήσει κανένα έργο. Γιατί εντάξεις, μία ήρθε τώρα, το ΚΕΠ είχε έρθει πριν λίγους μήνες και είμαστε ήδη στη διαδικασία να φτάσουμε να υπογράψουμε σύμβαση και τις αναπλάσεις περιμένουμε να ενταχθεί για να το προχωρήσουμε να το δημοκρατήσουμε. Δήμαρχε, αν στη συνέχεια μας αναφέρετε μερικές μεγάλες οδούς, οι οποίες θα αναφερθούν. Ναι. Καταρχάς είπα πριν, για να ξεκινήσω από τα χωριά, Λεβίδη, Βλαχέρνα, Νεστάνη, είναι όλοι οι μεγάλοι κεντρικοί δρόμοι των χωριών αυτών. Εδώ στην Τρίπολη
Είναι η Ερυθρού Σταυρού, ένα μεγάλο κομμάτι της Ερυθρού Σταυρού. Είναι η Ναυπλίου, ένα μεγάλο κομμάτι. Είναι η ΟΗΕ, ο περιφερειακός που έχει μεγάλα προβλήματα, ένα μεγάλο κομμάτι. Είναι η Μίκη Θοδωράκη, κάτω αυτή που είναι δίπλα στο γήπεδο Παρκατικού. Κάποια μεγάλα κομμάτια, έτσι, γιατί δεν είναι όλοι οι δρόμοι κατεστραμμένοι. Είναι πολύ οδοί τώρα. Ναι. Είναι η Αγαπίου Λεωνάρδου, βλέπω εδώ, που είναι μεγάλη. Είναι η Χατζηχρίστου, αυτή που έχει γίνει. Η Χατζηχρίστου. Από την αρχή της πάνω εδώ, από την Γρηγορίου Πέμπτου, μέχρι τα Φανάρια, εδώ στους πέντε δρόμους, ναι, στο δημοτικό εκεί. Είναι η Γιάννη Κολοκοτρώνη, είναι η Λουσίου, μεγάλη οδοί.